Καλημέρα, φίλε και φίλοι. Τετάρτη 17 Απριλίου του 2013 σήμερα, και θα ξεκινήσουμε από τον καιρό τη σημερινή μα εκπομπή. Ο γενικά έθριο καιρό λοιπόν είναι το χαρακτηριστικό σε ολόκληρη τη χώρα. Ε, Καλέ θερμοκρασίε, δεν έχουμε βροχέ τουλάχιστον, ε, οι οποίε χρίζουν αναφορά. Έτσι θα συνεχιστεί και ο καιρό τι επόμενε ημέρε, από όσο μα έχει ενημερώσει η Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία, με αποκορύφημα το Σαββατοκύριακο, όταν και θα αγγίξει ο υδράργυρο στου 26 βαθμού Κελσίου. Σε αρκετέ περιοχέ, ίσω τα νότια στην περιοχή τη Κρήτη του 28. Αυτά λοιπόν για τον καιρό. Συνεχίζουμε λοιπόν έτσι, με αυτόν τον καιρό, με το γενικά έθριο καιρό, και για το υπόλοιπο τη εβδομάδα. Τώρα, αρκετή δισογραφία τη ημέρα, αρκετά τα όσα θα συναντήσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τετάρτη. Να αναφερθούμε για λίγο στι κινητοποιήσει που έχουμε σήμερα. Έχουμε 24 ώρε απεργία των γιατρών. Σα είχαμε ενημερώσει για αυτή. Οι, με προσωπικό ασφαλεία λειτουργούν σήμερα τα δημόσια νοσοκομεία, τα κέντρα υγεία, το ΕΚΑΒ και οι προνοιακέ δομέ. Γιατροί και εργαζόμενοι έχουν κηρύξει 24 ώρε απεργία, διαμαρτυρώμενοι για τον ιστέρη στου μισθού του και για τα σκληρά μνημονιακά μέτρα. Ειδικότερα η Ομοσπονδία Ενώσεω Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδο ζητά μεταξύ άλλων την έγκαιρη και σταθερή και πλήρη καταβολή των δεδουλευμένων, τις γιατρών και την καθολική και δωρεάν πρόσβαση των ασφαλισμένων στο ΕΣΥ. Στο πλαίσιο αυτό, ε, συμμετέχει ο ΕΝΓΕ, λοιπόν, καλή όλε τι ενώσει γιατρών για ενεργή συμμετοχή στην απεργία σήμερα και σημειώνεται ότι είχαμε και συλλαλητήριο στην Αθήνα στι 11 το πρωί. Ε, ακολούθησε, μάλιστα, και πορεία προ τη Βουλή. Το συλλαλητήριο, η συγκέντρωση έλαβε χώρα μπροστά στο Υπουργείο Υγεία. Τώρα, η. Πανελλήνη Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Η Υποεδίνη, είχε προκηρύξει για την ίδια ημέρα, για σήμερα δηλαδή, εξάωρη στάση εργασία. Από τι 9 έω και τι 3 το μεσημέρι, πριν από λίγο, έφτασε στο τέλο αυτή τη στάσει εργασία. Από στάσει εργασία είχαμε και στην ΑΔΔ, στο δημόσιο τομέα δηλαδή. Στι 12 το μεσημέρι ξεκίνησε αυτή, μέχρι και τη λήξη τη ε, στις στι 12.30 πραγματοποιήθηκε μάλιστα και συλλαλητήριο στ στο, στη ε, στην πλατεία Κλαθμόνος. Η κινητοποίηση τη ΑΔΔ οργανώνεται μετά τι πρόσφατε ανακοινώσει για επικείμενε απολύσει δημοσίων υπαλλήλων. Ε, να πούμε ότι είχαμε και μία τρίωρη εργασίας εργασία που κήρυξε ε, για σήμερα η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέση Εκπαίδευση, σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν ε, τη ΟΛΜΕ. Οι εκπαιδευτικοί είχαν κληθεί να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρία ενάντια στι απολύσει στο δημόσιο να προωθήσουν, που προωθεί η κυβέρνηση και η Τρόικα. Και η συγκέντρωση αυτή, να πούμε ότι έγινε στι 12.30 το μεσημέρι, ε, στην πλατεία επίση Κλαθμόνος όπω και αυτή τη Τώρα Φοιτητικέ εκλογέ έχουμε σήμερα, τη Τετάρτη. Ξεκίνησαν από το πρωί, λοιπόν, για το σχέδιο Αθηνά αλλά και τι γενικότερε πολιτικέ και οικονομικέ εξελίξει ε, ήταν οι συζητήσει. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των περίπου 120.000 φοιτητών μπήκαν αυτέ οι συζητήσει. Ε, την ψήφο των οποίων ζήτησαν οι φοιτητικέ παρατάξει. Το καθιερωμένο σκηνικό, λοιπόν, σε όλα τα ΑΕ και τα ΤΕΗ τη χώρα, με τα τραπεζάκια, τι αφήσει και ε, του ήχου συνθημάτων αλλά και τη δυτική ε, δυνατή μουσική. Το, κλα... το κλασικό ε, σκηνικό, των φοιτητικών εκλογών τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μα. Αυτά λοιπόν από την εσωτερική ειδησογραφία να πούμε ότι είχαμε έναν πολύ ισχυρό σεισμό στο Ιράν. 7,8 ρίχτερ, πριν από μερικέ ώρε λοιπόν, σημειώθηκε αυτό. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη επίσημα πόσοι, για πόσου νεκρού μιλάμε. Αρκετέ δεκάδε νεκρών μέχρι στιγμή πληροφορίε κάνουν λόγο. Είναι ο ισχυρότερο, ο μεγαλύτερο σεισμό των τελευταίων 50 ετών, με τι δονήσει να γίνονται αισθητέ μέχρι το Πακιστάν, την Ινδία και τη Μέση Ανατολή. Παρακολουθούμε και για ό,τι νεότερο θα σα ενημερώσουμε φυσικά. Μέρα κινητοποιήσουν η σημερινή επίση για τον ΟΣΕ και για τον Προστιακό να σα πούμε ότι έχουμε την. Και σήμερα, στάσει εργασία από τις 8 το βράδυ έω και τα μεσάνυχτα. Για να μην ταλαιπωρηθείτε, λοιπόν, ενημερωθείτε καλύτερα. Δεν θα κυκλοφορήσουν δρομολόγια, ελάχιστα δρομολόγια σήμερα συνολικά. Και στο ίδιο χρονικό διάστημα, δεν θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των σειρμών του μετρό στο τμήμα Δουκή τη Αεροδρόμιο και αντίστροφα. Λάτε τώρα να δούμε τι εφημερίδε που έχουμε κοντά μα σήμερα Τετάρτη. Αρκετέ οι πρωτοσέλιδε ειδήσει τι οποίε αναδεικνύουν το σκάνδαλο με το αλογίσιο κρέα, στο οποίο από ό,τι αποδεικνύεται η Ελλάδα είναι δεύτερη σε κατανάλωση παγκοσμίω αλογίσιο κρέα. Θα το δούμε όμω σε λίγο στην Ευριανή Μακεδονία Στράκη. Τα αυθαίρετα, η τραγωδία φυσικά στη Φωστόνη. Η Αμερική ακόμη να συνέλθει από αυτό που τη βρήκε προχθέ στο μαραθώνιο λοιπόν και τι βόμβε που είχαν τομοθετήσει από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμή τρομοκράτε. Δεν έχουμε κάτι επίσημο. Τουλάχιστον έχουμε τι υποψίε. και τα όσα έχει πει ο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο κ. Ομπάμα. Ελάτε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα μαζί. Τετάρτη 17 Απριλίου 2013, λοιπόν, αυριανή Μακεδονία Αστράκη. Τρώγαμε άλογο από το 2011. Δεύτερη, λοιπόν, σε κατανάλωση στην Ευρώπη οι Έλληνε μετά του Γάλλου. Ξεκίνησαν εργαστηριακοί έλεγχοι σχετικά με τη γνησιότητα προϊόντων που περιέχουν βόλιο κρέα. Το θέμα λοιπόν συνεχίζει να απασχολεί. Έχουμε και μεγάλη σουηδική αλυσίδα επίπλων, η οποία. Ε, επιθυμεί να δώσει τα προϊόντα αυτά στον κόσμο με την επισήμανση ότι είναι από κρέα αλόγου σε χαμηλότερε τιμέ. Μένει να εγκριθεί από τον ε, Οργανισμό Υγεία τη Σουηδία το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη πρόθεση λοιπόν τη ενλόγου εν λόγω αλυσίδα. Λίγο πιο πάνω από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο Προβλέψει για Μείωση τη Ανεργία για την Ελλάδα από το 2014. Ένα στου δύο Έλληνε δυσκολεύεται να πληρώσει τα φάρμακά του σύμφωνα με έρευνα. Έντονη ρήπανση από φυτοφάρμακα στο Γαλλικό ποταμό. Το Ευρωκοινοβούλιο χαμηλώνει τις αυξήσεις στο ρεύμα. χαστούκι λοιπόν για τις, ε, τις αυξήσεις ε, που θέλει η ΔΕΗ, στις οποίες θέλει η ΔΕΗ να προχωρήσει. Λίγο πιο κάτω, στα πέντε χρόνια το πρόστιμο για τα αυθαίρετα νέες ρυθμίσεις. Τα αυθαίρετα λοιπόν θα δούμε και σε λίγο ε, κι άλλες ρυθμίσεις. ΣΥΡΙΖΑ, δέσμευση Τσίπρα για ασφαλή έξοδο από την κρίση. Και λίγο πιο δίπλα, ρύθμιση Ομπρέλα για προστασία χιλιάδων δανειοληπτών μέχρι αρχές Ιουνίου το σχετικό νομοσχέδιο. Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο της ε, Αυριανής. Περνούμε τώρα στη Δημοκρατία Βορείου Ελλάδος. Νούμερο 2 στην κυβέρνηση ο Βενιζέλος. Πολιτικό το θέμα που αναδεικνύει πρώτο σήμερα η εφημερίδα. Ο εξουσιομανής αρχηγός, όπως γράφει η Δημοκρατία στον υπέτριλο του Πασόκ, ράβει κουστούμι για μεγαλία προανήγγειλε ένα σχηματισμό με συμμετοχή και του ιδίου, αντιπρόεδρο και υπουργό εξωτερικών, αναρωτάται στον υπότιτλο. Άλλα θέματα από την εφημερίδα. Οι Τούρκοι κάνουν τζαμί την Αγία Σοφία τη Τραπεζούντα. Οι πληροφορίε επιμένουν λοιπόν ότι έπειτα από αυτό πλησιάζει η ώρα να μετατραπεί σε λατρευτικό τόπο των μουσουλμάνων και ο ναό τη Κωνσταντινούπολη, η Αγία Σοφιά. Τώρα κατά πόσο αυτά μπορούμε να τα εκλάβουμε ω Επίσημε πληροφορίε δεν γνωρίζουμε ακόμη, όμω η δημοκρατία επικαλείται δικέ τη Πληροφορίε που από ό,τι φαίνεται είναι ιδιαίτερω ε, ε, σωστέ. Δίπλα ακριβώ αντίθεση στο έμφραγμα με Έλληνα στρατηγό, ο Δ. Αστροχόπουλος επικεφαλή του προγράμματο νανοιατρικής, δίδει χρημάτων 10 δόσει ανά εξάμεινο για τα αυθαίρετα, 500 ευρώ για μικροπαραβάσει και ευκολίε για όλου του υπόλοιπου. Σε 27 χρόνια η απαλλαγή από το Μνημόνιο, οι ρυθμίσει για τα χρέη και τα 200.000 κόκκινα δάνεια, η τελική συμφωνία με την Τρόικα λοιπόν και τι απολύσει στο δημόσιο, 160.000 ήταν αυτέ οι απολύσει μέχρι το τέλο του 2015, και το χαράτσι τη ΔΕΗ θα είναι, που θα είναι μειωμένο πλέον 15% και αυτό έχει κλειδώσει, καθολικό το χαράτσι μεν, 15% πιο κάτω, χωρί αφορολόγητο. Ο Υπουργό Οικονομικών πάντω θεωρεί ότι όλα βαίνουν καλώ, όπω σχολιάζει η Εφημερίδα. Ο Γιώργο κρύφτηκε πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Νέο καυγά χθε στην προανακριτική για την άρνηση Παπανδρέου να προσέλθει. η προσαγωγή ζήτησαν χρυσή αυγή και ανεξάρτητοι Έλληνε. Πάμε στο εσωτερικό τώρα τη εφημερίδα. Εδώ θα σταματήσουμε στην είδηση που είδαμε ω χτύπημα στο πρωτοσέλιδο. Έλληνα κάνει ηλεκτροσόκ στον καρκίνο. Μάλλον είναι άλλη ε, η συγκεκριμένη ε, είδηση. Από τον ιατρικό χώρο έρχεται και αυτή. Θα τη δούμε σε λίγο την. Ε, άλλη με τον ε, δόκτωρα Τροχόπουλο Έλληνα λοιπόν κάνει ηλεκτροσόκ στον καρκίνο νέα θεραπεία στη μάχη κατά των όγκων σε σικότη και πάγκρεας. Μια νέα θεραπεία κατά του καρκίνου που στέλνει εκατομμύρια ηλεκτρικού παλμού ανά δευτερόλεπτο στου καρκινικού όγκου, χωρί να βλάπτει τον γύρο ιστό, φαίνεται ότι θα αποτελέσει το νέο όπλο κατά του καρκίνου. Η θεραπεία ονομάζεται μη αναστρέψιμο ηλεκτρομετασχηματισμό και θεωρείται πολύ καλή για την αντιμετώπιση του καρκίνου στο σηκώτη, στο πάγκρεα, στου πνεύμονε και αλλού. Συνήθω οι θεραπείε για τον καρκίνο γίνονται με, χει με χειρουργικέ επεμβάσει και μια τεχνική που θερμαίνει και στη συνέχεια παγώνει του όγκου, όμω αυτό μπορεί να καταστρέψει τον υγιή ιστό, θέτοντα σε κίνδυνο τα νεύρα, τα αιμοφόρα και άλλε βασικέ δομέ που βρίσκονται κοντά. Η θεραπεία γίνεται με μία τομή στο μέγεθο τη μύτη ενό μολυβιού, από την οποία περνά ένα μικροσκοπικό όργανο που στοχεύει του όγκου με δυνατά ηλεκτρικά πεδία, τα οποία ανοίγουν μικρέ οπέ στι μεμβράνε των κυτάρων του καρκίνου. Η νέα αυτή θεραπεία λοιπόν έρχεται πάλι από ελληνικά ε, χέρια από ελληνικό μυαλό, ο Δ. Κωνσταντίνος Σοφοκλέους είναι στην φωτογραφία, στην ένθετη φωτογραφία λοιπόν, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος της έρευνας, ο επικεφαλής του συγκεκριμένου προγράμματος. Αλλάζοντα σελίδα αλλά και θέμα στην Δημοκρατία, πάμε τώρα να δούμε ε, το συγκεκριμένο με την νανοιατρική για το έμφραγμα. Η επαναστατική λοιπόν μέθοδος θεραπείας με επικεφαλής τον Δ. Τροχόπουλο, τον οποίο βλέπουμε και πάλι ένθετη, ε, στην ένθετη φωτογραφία. Νανοτεχνολογία, λοιπόν, θα προλαμβάνει το έμφραγμα. Με τη βοήθεια τη τελευταία λέξη τη τεχνολογία, οι γιατροί θα μπορούν να κάνουν έγκαιρη διάγνωση και θα προτείνουν την κατάλληλη θεραπεία για του ασθενεί που πάσχουν από στεφανιαία νόσο. Ψυχή του προγράμματο Νανοιατρική είναι ο ειδικό καρδιολόγο Παναγιώτη Τροχόπουλο, επιστημονικό, επιχειρηματικό και στρατηγικό συντονιστή του προγράμματο Κόσμο Εφιό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο παγκοσμίω πρόγραμμα έρευνα και ανάπτυξη ναιο... νανοιατρική στην καρδιολογία και το πρώτο παγκοσμίω στην ιστορία τη ιατρική που θα εφαρμόσει πειραματικά νανοιατρική τεχνολογία σε ασθενεί που πάσχουν από στεφανιαία νόσο. Επιτυχία του προγράμματο λοιπόν, η οποία κρίνεται ιδιαίτερο σημαντική, αφού η συγκεκριμένη νόσο είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίω. Άλλο θέμα στην ίδια σελίδα, λίγο πιο κάτω θα πάμε τώρα. Πτήσει ζωή με πρωθυπουργικά φτερά, άλλη μια πτήση ζωή, ε, θυμάστε λοιπόν για τον 15χρονο ο οποίο μετέβει με το πρωθυπουργικό αεροσκάφο στο Ανόβερο για να χειρουργηθεί. Αυτή τη φορά λοιπόν ε, ένα αβάπτιστο μωρό στην Ελβετία βρέθηκε για να ε, το δει ο Έλληνα καρδιοχειρουργό Αυξήντιο Καλαγκό. Έχουμε μιλήσει και άλλε φορέ για τον συγκεκριμένο λοιπόν ο, ο οποίο πραγματικά ε, σώζει ζωέ και μάλιστα αφιλοκερδό όπω έχουμε ενημερωθεί. Με το πρωθυπουργικό λοιπόν αεροσκάφο μεταφέρθηκε χθε το πρωί στην καρδιοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου τη Γενέβη στην Ελβετία ένα κοριτσάκι 22 μηνών που πάσχει από συμπλοκή από σύμπλοκη, με συγχωρείτε, καρδιοπάθεια και στένωση. Η επέμβαση ήταν προγραμματισμένη για σήμερα και πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τον Έλληνα πασίγνωστο για το φιλανθρωπικό του έργο, καρδιοχειρουργό Αυξέντιο Καλαγκό, διευθυντή συγκεκριμένη κλινική που έχει σώσει περισσότερα από 12.000 παιδιά σε φτωχέ χώρε του κόσμου. Ε, να να σα πούμε ότι επικοινώνησε η οικογένεια. Με το Πρωθυπουργικό Γραφείο, ε, χωρί δεύτερη σκέψη, ευτυχώ ο Πρωθυπουργό έδωσε το ε, πρωθυπουργικό αεροσκάφο για άλλη μια φορά για να μεταφερθεί το μικρό κοριτσάκι. Όπω επίση μεταφέρθηκε και ένα 52χρονο στην Πάντοβα τη Ιταλία. Επίση αντιμετώπιζε ε, σοβαρό πρόβλημα υγεία. Θα υποβληθεί λοιπόν σε προχειρητικό έλεγχο για μεταμόσχευση πνευμόνων, όπω ενημερωθήκαμε. Αυτά λοιπόν και από αυτή την σελίδα. Και πάμε τώρα στην απέναντι σελίδα. Εδώ θα ενημερωθούμε για εγγένεια. Εγγενιάστηκε χθες το κοινωνικό φαρμακείο για τους μη έχοντες, δημότες αμαρουσίου. Βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία τόσο από το ε, κοινωνικό φαρμακείο αλλά και από τα, τη στιγμή των ε, εγγενείων, η κοπή της κορδέλας. Λοιπόν, τα εγγένεια του κοινωνικού φαρμακείου του Δήμου Αμαρουσίου τελέστηκαν εχθέ. Τα τέλεσε ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αμαρουσίου και Φυσία και Οροπού, κ. Κύριλο, παρουσία του Δημάρχου τη πόλη Γιώργου Πατούλη και πλήθου πολιτών. Με την λειτουργία του κοινωνικού φαρμακείου, ο Δήμο ενισχύει περαιτέρω το δίχτυ κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη προ του οικονομικά αδύναμου ασθενεί, του ανασφάλιστου και του χρόνια. Ε, Πάσχοντε, καθώ θα του χορηγήσει κάρτα ανασφάλιστου του πολίτη, με την οποία θα προμηθεύονται δωρεάν τα φάρμακα και ό,τι χρειάζονται για την ε, θεραπεία του. Τώρα, το Κοινωνικό Φαρμακείο, για εσά που μα βλέπετε λοιπόν από την Αττική, στεγάζεται στον τρίτο όροφο του κτηρίου τη Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρουσίου, στην οδό Παλαιολόγου, στον αριθμό 9. Και πιλωτικά θα λειτουργεί κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από τι 10 το πρωί έω και τη 1 το μεσημέρι. Αυτά λοιπόν και αλλάζοντα σελίδα αλλά και θέμα, στην εφημερίδα Δημοκρατία, πάντα είμαστε, πριν αφήσουμε την εφημερίδα. Θα σταθούμε τώρα σε είδηση που έχει να κάνει με μια επιχείρηση σκούπας που, επιχείρηση σκούπα μάλλον, που έγινε εδώ στο δάσος του Μελισουργού στη Βόρεια Ελλάδα. Έβαλαν γάντια λοιπόν, πήραν τσουγκράνε και σκούπε και με τη βοήθεια ακόμη και σκαπτικών μηχανημάτων καθάρισαν το δάσο με τα αιωνόβια πλατάνια που βρίσκεται στο μελισουργό του Δήμου Βόλβη. Δεκάδε εθελοντέ συγκεντρώθηκαν και καθάρισαν τι δασικέ εκτάσει στο πλαίσιο τη περιβαλλοντική εκστρατεία Let's Do It 2013. Το δάσο με τα αιωνόβια πλατάνια και η γέφυρα που υπάρχει στην είσοδό του είχαν υποστεί μεγάλε ζημιέ από τη μανία τη φύση όταν ο χήμαρο που διασχίζει την περιοχή είχε φουσκώσει με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ολόκληρη η υδα σημαντική αυτή έκταση. Καθάρισε λοιπόν ε, με τους εθελοντές η εθελοντική εκστρατεία. Συμμετείχαν και στρατιώτες, πυροσβέστες, αλλά και παιδιά που είδαμε και στη φωτογραφία. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Μακεδονία. Θα το σώσει αν το πληρώσει. Το δημοσίευμα αναφέρεται ε, στα αυθαίρετα. Αυθαίρετα λοιπόν σε δέκα Εξαμηνιέ δόσει, γράφει στον υπέρτιτλο η εφημερίδα, περίπου 30.000 περιπτώσει στη Θεσσαλονίκη, οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση με εφάπαξ ποσό για παλιέ κατασκευέ. Μπαράκ Ομπάμα, πράξη τρομοκρατία σε επιθέσει στη Βοστόνη, μίλησε τελικά για τρομοκρατική ενέργεια με άγνωστο δράση ο Αμερικανό ε, Πρόεδρο, ε, ο θρήνος για τα θύματα φυσικά είναι που προέχει ε, τη επίθεση αυτή, στον τραγικό αυτό Τρει νεκροί, 176 τραυματίε και το FBI εξετάζει πάρα πολλά σενάρια όπως έχει αφήσει να διαρρεύσει. Το πρώτο ηλεκτροσόκ με νέες αυξήσεις στο ρεύμα από τον Μάιο. Είπαμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως και να τις ακυρώσει τις συγκεκριμένε. Ε, αυξήσεις. Αυξήσει, θα το μένει να το δούμε φυσικά. Δήμο Θεσσαλονίκη, καταλογισμοί εκατομμυρίων ει βάρο υπαλλήλων. Ε, πρόκειται για λογιστικά και όχι για πραγματικά ελλείμματα, λένε οι εργαζόμενοι. Το σύστημα είναι έτσι δομημένο ώστε να πληρώνουν όσοι δεν φταίνε, υποστηρίζει σε παρέμβασή του στο ηλεκτρικό συνέδριο ο Γιάννη Μπουτάρη. Εξαφανισμένο ο βασικό μάρτυρα στο μεταξύ του κυκλώματο τοκογλυφία. Πάμε στο εσωτερικό τη Μακεδονία. Θα mm. σταματήσουμε σε είδηση που έχει να κάνει με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Λόγω του υψηλού κόστου τώρα τη μετεκατάσταση στη Σύνδο, η Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία σημειώνει ότι θα πρέπει να παραμείνει στο κέντρο τη πόλη. Η ΔΕΘ λοιπόν, στην κατεύθυνση τη πρόταση τη ΔΕΘ Χελέξπο για να παραμείνει το εκθεσιακό κέντρο στην πόλη, αντί να μετεγκατασταθεί στη Σύνδο, κινείται η Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, η οποία μάλιστα θέτει ω προπόθεση την αναμόρφωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με την παράλληλη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Η πρόταση αυτή πρόκειται να επικυρωθεί αύριο από τη Μητροπολιτική Επιτροπή, η διοίκηση τη οποία θα την καταθέσει στη νέα σύσκεψη των φορέων, η οποία θα γίνει την προσεχή Παρασκευή. Έχουμε λοιπόν την διεθνή έκθεση και σύμφωνα με τη μελέτη λοιπόν, τη Διεθνού Εκθέσεω και τη Χελέξπο, εκτό από την ανάπλαση των υφιστάμενων εκθεσιακών και συνεδριακών υποδομών, σχεδιάζεται η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου ανάμεσα στο τρίτο σώμα στρατού και την έκθεση, καθώ και η κατασκευή υποστηριτικών υποδομών. Αυτά λοιπόν τα νεότερα για τη διεθνή έκθεση και η περιφέρεια έρχεται να πει πως θα πρέπει να μείνει στο κέντρο της πόλης καθώς θα είναι πιο δαπανηρή η μετεγκατάστασή της στη Σύνδο και μάλιστα σχεδόν διπλάσιο φανέ το κόστος όπως διαβάσαμε τα νούμερα. Πριν αφήσουμε την Εθνική Μακεδονία στην ατζέντα για τη Θεσσαλονίκη θα σταματήσουμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το θέατρο και οι σύγχρονε προκλήσει, μια εποχή λοιπόν που χαρακτηρίζεται από ραγδαίε κοινωνικέ εξελίξει και συγκρούσει, οικονομική ύφεση, πολιτική διαφθορά, συνεχή πληθυσμιακή μετακίνηση, οικολογικέ ανησυχίε και περιβαλλοντικά προβλήματα, το θέατρο καλείται για μια ακόμη φορά να ανταποκριθεί στι σύγχρονε προκλήσει, επισημαίνουν σε ανακοίνωσή του οι διοργανωτέ του συνεδρίου που πραγματοποιείται αύριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Στόχο του συνεδρίου είναι να εξετάσει την προσπάθεια του θεάτρου να προσεγγίσει και να επαναπροσδιορίσει θέματα εθνική ταυτότητα και κοινωνική συνείδηση, πολιτιστικών επιρροών, πολιτικών ανταγωνισμών και ε, παρεμβάσεων, ενώ να θέσει θέλει τι βάσει για ένα διαπολιτισμικό διάλογο που θα την παράδοση με την νεοτερικότητα. Αύριο, λοιπόν, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συνέδριο για το θέατρο και τι σύγχρονε προκλήσει που αυτό αντιμετωπίζει. Αυτά λοιπόν και από την εφημερίδα Μακεδονία και περνούμε στον τύπο Θεσσαλονίκης. 48 μήνες χάρη, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας για σήμερα, για τα στεγαστικά βέβαια, το δημοσίευμα, χάρισματα αυθέρατα συμπληρώνει από κάτω η εφημερίδα, με καθυστέρηση η κυβέρνηση περνά διευκολυντικές ε, ρυθμίσεις. Ε, λίγο πιο δίπλα, πρόκληση Παπανδρέου εναντίον του λαού, σνομπάρε για δεύτερη φορά την προανακριτική. Φω στην άκρη του τούνελ, δεν είμαστε πια η ηφηγένεια του κοινού νομίσματο. Οι διαξυφισμοί του Αντώνη Σαμαρά και του Αλέξη Τσίπρα από το συνέδριο του Economist. Ο Πρωθυπουργό σε μια ομιλία παρόμοια με το διάγγελμά του έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα, ενώ ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εθνικό σχέδιο στο μνημόνιο. Το μνημόνιο έχει αποτύχει, από ο κ. Τσίπρα μοναδική λύση για τη χώρα, η αναστολή του μνημονίου. Λίγο πιο κάτω θα καταθέσουν μήνυση στον Άριο Πάγο. Νομική αντεπίθεση αρχίζουν οι δύο συλληφθέντε τη Φοιτητικέ εκλογέ σήμερα ψηφίζουν οι φοιτητέ. Χτύπησαν το ιδεώδε του, diffuser... <Arizona> του μαραθωνοδρόμου. Ευνηδίασαν τον Ομπάμα. Βόμβε λοιπόν εναντίον του ιδεώδου του, του μαραθωνίου. Ε, σημειώνει στη λεζάντα τη φωτογραφία η εφημερίδα. Εναντίον τη ειρήνη, εναντίον τη αντοχή και τη αλληλεγγύη. Σοκάρουν τη Βοστόνη και τον κόσμο. Και ενώ ευνηδίασαν και τον Αμερικανό πρόεδρο ε, Μπαράκ Ομπάμα. Διαγνωστική μέθοδο σώζει <Uh <-huh citation> από εμφράγματα. Ανανοτεχνολογία το είδαμε και προηγουμένω και αυξάνουν το ρεύμα, πουλάνε τη ΔΕΗ. Πάμε στο εσωτερικό της εφημερίδας. Εδώ θα σταματήσουμε σε είδηση από την Ενότητα για την Υγεία και την Επιστήμη που έχει να κάνει με μία έρευνα, μάλλον μία ε, μελέτη. Που απέδειξε κάτι που πραγματικά μα φάνηκε πολύ περίεργο όταν το είδαμε. Οι πόλει τη Ελλάδα λοιπόν ανεβοκατεβαίνουν. Και δείτε με ποιον τρόπο, έτσι τουλάχιστον όπω τα κατέγραψαν οι δορυφόροι. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματο λοιπόν αποκαλύπτει ότι οι περιοχέ τη χώρα άλλοτε βυθίζονται και άλλοτε ανυψώνονται. Βλέπουμε λοιπόν, τη Θεσσαλονίκη φυσικά στη φωτογραφία και θα αναφερθούμε σε αυτή. Η χώρα μα βρίσκεται άλλωστε στο... στα πάνω τη, και άλλοτε στα κάτω τη, όπω ε, λέμε μεταφορικά, αλλά ίσω αυτό να συμβαίνει και κυριολεκτικά. Και διαβάζουμε. Ορισμένε περιοχέ τη Ελλάδα βυθίζονται και άλλε ανυψώνονται στο πέρασμα του χρόνου. Σύμφωνα με τι παρατηρήσει δορυφόρων από το διάστημα, όπω ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματο, συγκεκριμένα η Θεσσαλονίκη, σε αντίθεση με άλλε πόλει που βυθίζονται, σημείωσε και ανύψωση αλλά και βύθιση. Χρησιμοποιώντα δεδομένα ραντάρ λοιπόν, που συνέλεξαν οι δορυφόροι δύο συγκεκριμένα δορυφόροι και ένα νέο πρόγραμμα επεξεργασία με την ονομασία Wide Area Processor κατέγραψαν τη διαχρονική παραμόρφωση του εδάφου στη διάρκεια περισσότερων από 10 ετών, διαπιστώνοντα ότι ορισμένε περιοχέ τη Ελλάδα βυθίζονται κατά περίπου 10 χιλιοστά ανά έτο. Η υψηλή καθίζηση μεταξύ άλλων ανιχνεύθηκε στην Αθήνα, στη Λάρισα και γύρω από τον Κορυθιακό Κόλπο. Τόσο καθίζηση όσο και ανύψωση εντοπίστηκαν μέσα και γύρω από την πόλη τη Θεσσαλονίκη, όπου και οι τάσει παραμόρφωση ήσαν ανάμεικτες. Πόλει λοιπόν τη Ελλάδα που μία ανεβαίνουν, μία κατεβαίνουν ανά δεκαετία. Δέκα χιλιοστά περίπου είναι η διαφορά από ό,τι ε, πριν από 10 χρόνια. Η Θεσσαλονίκη ανέβηκε τα τελευταία αυτά 10 χρόνια. Ε, η πέστη και βήθηση ε, τα προηγούμενα. Ένα πραγματικά καινούριο, κάτι το μα προξένησε την περιέργεια που διαπίστωσαν οι δορυφόροι. Φυσικά μόνο αυτοί θα μπορούσαν να το ε, διαπιστώσουν, να μπουν σε τέτοιε λεπτομέρειε και να αναλύσουν τα στοιχεία που συλλέγουν. Αλλάζοντα σελίδα και πριν αφήσουμε την εφημερίδα τύπο Θεσσαλονίκη, σταματούμε σε έναν πανελλήνιο διαγωνισμό κιθάρας ε, για νέου Έλληνε καλλιτέχνε. Η κρατική λοιπόν ορχήστρα Θεσσαλονίκη προκυρήσει πανελλήνιο διαγωνισμό κιθάρα για νέου Έλληνε καλλιτέχνε. Ο διαγωνισμό θα λάβει χώρα από 13 Οκτωβρίου έω και 19 Οκτωβρίου 2013 και θα διεξαχθεί σε τρει φάσει. Είναι δεκτοί νέοι και νέε Έλληνε ή ελληνική καταγωγή υποψήφοι που έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 1978. Κιθάρα λοιπόν και ένα διαγωνισμό πανελλήνιος Πραγματικά ε, όμορφο και καλό μουσικό όργανο. Ε, αρέσει σχεδόν στην πλειονότητα όλων μάλλον που Αρέσει να ακούει μουσική. Στο σημείο αυτό θα ενημερωθούμε για τι θερμοκρασίε πόλων για αργά, απόψε τη νύχτα, αλλά και για αύριο και θα δούμε φυσικά τι συνέβησαν σήμερα 17 Απριλίου. Και επιστρέφουμε αμέσω μετά. είχαμε μιλήσει πριν από λίγο καιρό για έλλειψη βιβλίων και σχολικών βοηθημάτων στα λύκεια του Δήμου Καστοριά. Έχουμε μία είδηση τώρα που μα έρχεται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Η βιβλιοθήκη λοιπόν τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, δεδομένη τη ουσιαστική και σημαντική έλλειψη βοηθητικών μαθητικών εγχειριδίων των τριών λυκείων του Δήμου Καστοριά, αποφάσισε την άμεση Αποστολή του. Σκοπό η προώθηση τη γνώση φυσικά και η κάλυψη των αναγκών στα σχολεία. Η λόγω κίνηση αποτελεί μέρο τη πολυπίκυλη δράση τη βιβλιοθήκη τη Ιρά Αρχιεπισκοπή και αποσκοπεί στην προώθηση τη γνώση και στην κάλυψη των εκάστοτε πολιστικών, εκπαιδευτικών και μορφωτικών αναγκών που προκύπτουν. Τα τρία λύκια λοιπόν της, του Δήμου τη Καστοριά θα έχουν πλέον τα βιβλία που ήταν τόσο απαραίτητα. Τώρα, πριν πάμε στι αθηναϊκέ εφημερίδε, τι λέτε να δούμε, κάποιε όμορφε φωτογραφίε. Από την πατρίδα μα. Ελάτε λοιπόν να ταξιδέψουμε νοερά έστω μέσω των ε, τηλεοπτικών μα οθονών, σε γωνιέ τη πατρίδα που πραγματικά ε, είναι αποτυπωμένε ε, μέσω του φωτογραφικού φακού, έτσι ώστε να μα δημιουργούν αυτό το συνέστημα τη νοσταλγία, ε, ε, του θαυμασμού ίσω για του τόπου αυτού. Και ξεκινούμε ευθύ αμέσω από την πρώτη φωτογραφία. Ξεκινάμε λίγο βόρεια, από την Βέρεια συγκεκριμένα, όπω βλέπετε, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Μια όμορφη γωνιά λοιπόν, η Ελλάδα μα, η οποία με τα πέτρινα δρομάκια τη με τα πέτρινα σπιτάκια, ξέρει να κάνει το διαφορετικό, να ξεχωρίζει τόσο στη Βαλκανική χερσόνησο όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ο Λευκό Πύργο, στο συμμεκατατεθέν τη πόλη. Ε, τη νύχτα, λοιπόν, είναι, η στιγμή είναι λίγο μετά το σούρουπο. Εκείνε οι στιγμέ, λοιπόν, που πραγματικά τα χρώματα κάνουν το διαφορετικό. Πάμε μέχρι τη Μύκονο τώρα να δούμε μια στιγμή με το ανεμόμυλο στο βάθος, στο ηλιοβασίλημα, τα άσπρα λοιπόν των Όμορφων ελληνικών νησιών του Αιγαίου, τα νησιά του Αιγαίου που ξεχωρίζουν για τα άσπρα με μπλε, το χρώμα που κυριαρχεί εκεί. Η αρχή αγορά τη Θεσσαλονίκη τώρα, άλλη μια γωνιά, μην έχουμε μόνο τι τουριστικέ ανεπτυγμένε γωνιέ ω πρότυπα ή στο μυαλό μα να μα έρχονται αυτά. Η αρχαία αγορά τη Θεσσαλονίκη είναι η αρχαία αγορά που ξεχωρίζει και αυτή για την ομορφιά τη. Ένα παραδοσιακό ταβερνάκι. Τι άλλο να χαρακτηρίζει την χώρα μα εκτό από αυτό. Τα καλοκαίρια λοιπόν οι τουρίστε δεν σταματούν ε, κάποτε να εξοδεύουν φιλμ, σήμερα να εξοδεύουν κάρτε μνήμης, Όπω το πούμε, για να αποθανατήσουν τα ταβερνάκια αυτά σύγκομοι ελιά. Η ελιά λοιπόν, το παραδοσιακό ε, αυτό τη Ελλάδο. Άλλη στιγμή από άλλο νησί τη πατρίδα μα που πραγματικά ξέρει να ε, μαγνητίζει ο φωτογραφικό φακό την κατάλληλη στιγμή, να πατάει το κλικ ο φωτογράφο. Ένα εκκλησάκι φυσικά α, που ξεχωρίζει σε νησί και αυτό είναι. Εκκλησάκι, ήλιο, θάλασσα, το γαλανό του Αιγαίου, από την Αθήνα η επόμενη φωτογραφία. Και αυτό λοιπόν ένα σημείο τη ε, Ελλάδα που αξίζει να είναι σε φωτογραφία, αξίζει να το έχουμε στο μυαλό μα, αξίζει να υπάρχει στα άλμπουμ των ε, τουριστών όταν αυτοί φεύγουν από την πατρίδα μα. Αν ρίχνει σε κάποιον βράχο ε, πίσω ακριβώ το. Το ξημέρωμα, γιατί ξημέρωμα πρέπει να είναι, δεν νομίζουμε ο άνθρωπο να είναι ακόμη εκεί κατά το Βασίλμα, Αλλιώ θα κατέβει νύχτα, θα είναι λίγο δύσκολο. Η επόμενη φωτογραφία έρχεται από τα Μετέωρα φυσικά. Ένα πραγματικά όμορφο σκηνικό που κόβει την ανάσα, κάτω η καλαμπάκα ακριβώ. Τα μοναστήρια λοιπόν εκεί στα Μετέωρα, τα οποία αποτελούν πόλο έλξη και των τουριστών, του θρησκευτικού τουρισμού, όπω και το Άγιο Όρο. Το Άγιον Όρος, λοιπόν, βλέπουμε μια στιγμή από τη μοναχική ζωή, ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο, που και αυτό ταξιδεύει σε ολόκληρο τον πλανήτη, μέσα από τι ιστοσελίδε, από τα αφιερώματα, και πάλι στο Άγιο Όρος είμαστε. Άλλη μια όμορφη στιγμή, με το φω να παιχνιδίζει ανάμεσα στα ε, κλαδιά των δέντρων και τα φύλλα τα οποία έχουν γεμίσει κάτω. Η φυσικά, από το Άγιο Όρος. Ε, η μονή τη και εκεί ε, επισκέψιμη και μάλιστα πάρα πολλοί κόσμοι σειραίοι εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτου. Ένα ακόμη στιγμιότυπο, Ελλάδα θυμίζει, κατευθείαν αυτό καταλαβαίνουμε μόλι το βλέπουμε, τι άλλο, πού αλλού θα μπορούσε να πάει το μυαλό μα, τα μικρά καραβάκια λοιπόν, στα καταγάλανα νερά, σήμα ε, κατά τεθέν, το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, του εύζονε μα βλέπουμε, ε, χαρακτηριστική στιγμή ε, τη Ελλάδα, ε, φωτογραφία όπω και η Ακρόπολη, στιγμέ που όταν λέμε ειδικότερα στους τουρίστες για Ελλάδα ή για Αθήνα ή για κάποια, κάποιο μέρος της πατρίδας μας που ξεχωρίζει και τους έρχεται στο μυαλό, αυτό είναι το πρώτο άλλωστε που θα μας πούν. Η επόμενη φωτογραφία είναι από την Ζάκυνθο φυσικά, η παραλία, το ναυάγιο όπως είναι γνωστό, παλιότερα ήταν γνωστός Άγιος Γιώργος η συγκεκριμένη περιοχή, και ας σταθούμε στην τελευταία αυτή φωτογραφία, ας δούμε και ένα μικρό βίντεο από αυτή την παραλία. Πραγματικά ε, έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία την οποία θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας το ναυάγιο λοιπόν όπως αποκαλείται η παραλία αυτή τη Ζακίνθου είναι ένα ναυάγιο πλοίο, φυσικά έτσι, που ξεβράστηκε σε μια απομονωμένη παραλία τη Ζακίνθου και σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα του νησιού. Το ναυάγιο συνέβη το 1982, όταν το πλοίο Παναγιώτη μετέφερε παράνομα τσιγάρα από την Τουρκία σε διεθνή ύδατα, όπου θα τα πουλούσε σε προσυμφωνημένο σημείο. Το πλοίο, ωστόσο, λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθήκων και χαλασμένη μηχανή, βρέθηκε εκτό πορεία και σύντομα έπεσε στα βράχια τη βορειοδυτική πλευρά τη Ακίνθου. Βλέπουμε πραγματικά τι εντυπωσιακέ εικόνε. Ε, το σημείο αυτό λοιπόν, το οποίο είναι προσβάσιμο με πλοιάριο φυσικά, ε, ονομαζόταν, η παραλία μάλλον, ονομαζόταν μέχρι τότε Άγιο Γιώργιο. Οι ντόπιοι θυμούνται χαρακτηριστικά χιλιάδε κούτε τσιγάρων να επιπλέουν στο νερό και ανάμεσά του τα μέλη του πληρώματο να κολυμπούν για να ξεφύγουν από την ακτοφυλακή. Ε, δεν, σημειώ, δεν είχαμε κάποια τραγωδία, κάποιο δυσάρεστο συμβάν εκτό από το το πλοίο λοιπόν το οποίο ε, τσάκισε, ε, όλοι ήταν καλά στην υγεία του. Σήμερα το ναυάγιο έχει προσαράξει το κέντρο μιας απρόσιτης παραλίας, μια απρόσιτη παραλία με αμοχάλικο, είναι αυτή που βλέπουμε στι οθόνε μα. Ε, στην οποία μπορεί να επισκεφθεί κανεί μόνο δια και ελικοπτέρου, καθώ είναι ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα του νησιού. Χάρη στο δίσβατο τη περιοχή, τα νερά τη παραμένουν κρυστάλλινα και διάφανα μέχρι και σήμερα όπω βλέπετε. Το ναυάγιο λοιπόν μπορεί να είναι δύσβατο, όμω οι, οι μικρέ κρουαζιέρε που γίνονται καθημερινά στη Ζάκυνθο και κάνουν τον περίπλου του νησιού με αφετηρία είτε το λιμάνι τη πόλη τη Ζάκυνθου, είτε τι Αλικέ, είτε τον κόλπο του Λαγανά, κάνουν την παραλία και τι ομορφιέ τη προσιτέ τον καθένα. Η παραλία λοιπόν του Ναυαγίου μπορεί να προσεγγιστεί και ο δικό, καθώ βρίσκεται σχετικά κοντά στο χωριό τη Αναφωνήτρια, 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά τη πρωτεύουσα του Νομού μια όμορφη γωνιά τη πατρίδα μα. θεωρήσαμε ότι ήταν άξιο να αναφερθούμε σε αυτή, φυσικά. Και καθώ μιλούμε για το ναυάγιο, με την παραλία αυτή, όμω ε, ίσως ίσω μερικέ φορέ, εκτό από του ντόπιου φυσικά που τη γνωρίζετε πολύ καλύτερα, ε, οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουμε πώ πήρε το όνομα. Ποιο ήταν αυτό πραγματικά το πλοίο, το πλοίο Παναγιώτη, όπω είδαμε, το οποίο έδωσε το όνομά του σε αυτή την παραλία. Πάμε τώρα στι αθηναϊκές εφημερίδε. Ξεκινούμε πάντα αλφαβητικά από την Αυγή. Είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε την Ελλάδα. Ο Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, από το συνέδριο του Economist, δεν θέλουμε απλώ να σώσουμε την Ελλάδα. Είπε χαρακτηριστικά. Τρομοκρατική ενέργεια, λέει ο Ομπάμα για τη Βοστόνη. Φωνικό σεισμό στα σύνορα Ιράν και Πακιστάν. Σα είπαμε και προηγουμένω για το συγκεκριμένο. Μεταφερόμαστε τώρα στην βραδινή. Αυθαίρετα η τελική ρύθμιση το τι προβλέπει λοιπόν το σχέδιο νόμου που παρουσίασε ο Υπουργό. Νομιμοποίηση όλων των μικρών παρα... παραβάσεων, σημαντική μείωση των προστήμων για τι ευπαθεί κοινωνικέ ομάδε, αύξηση του χρόνου αποπληρωμή του προστήμου από 48 σε 60 μηνιαίε δόσει, οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση για όλα τα αυθαίρετα πρώτου 1983 και λύση για τα εξαδιαιρέτου, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο νόμου, Το νέο σχέδιο νόμου, με για την αυθαίρετη δόμηση το οποίο παρουσίασε χθε ο Σταύρο Καλαφάτη. Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε λιγοήμερη δημόσια διαβούλευση προκειμένου τι επόμενε εβδομάδε να πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Η Βοστόνη μετρά τι πληγέ τη. Ποια δάνεια και με ποιου όρου θα υπαχθούν στη νέα διευθέτηση, το πρόγραμμα αφορά του ενήμερου οφειλέτε, οι διευκολύνσει λοιπόν που θα παρέχονται στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εκεί αναφέρεται το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Βλέπουμε φω το στην άκρη του τούνελ, είπε ο Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργό λοιπόν από το συνέδριο του Economist. Γιάννη Τουρνάρα, τι θα ισχύσει για οφειλέ και χαράτσι, αναδίπλωση για τη φορολόγηση των 18ριδων, σα το είπαμε και χθε το συγκεκριμένο, ότι πλέον μάλλον δεν θα πληρώσουν φόρο, δεν θα καταθέσουν υπεύθυνε δηλώσει, φορολογικέ δηλώσει οι 18ριδε. Θα πρέπει βέβαια να αποδείξουν ότι μένουν με του δικού του ή ότι δεν έχουν εισοδήματα. Κατέπεσε το άλοθη για τι κουριέ, τι αποκαλύπτουν μέρο τη δικογραφία και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Αυτά λοιπόν και από την βραδινή. Πάμε τώρα στο έθνο. Νόμιμα με 500 ευρώ όλα τα παλιά τα γράφει το έθνο στο ποτοσέλιδό του. Ο νέο νόμο με όλε τι ρυθμίσει για όλε τι παραβάσει. Ποιοι εξαιρούνται από τι 48 δόσει για τα χρέη προ τι εφορίε και τα ταμεία, η Αμερική ξαναζεί την τραγωδία. Στα τυφλά οι έρευνε, ο Ομπάμα πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Αλέξη Τσίπρας θα σώσουμε την Ελλάδα μέσα στο ευρώ. Αλλάζοντα, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ο νέο νόμο για τα αυθαίρετα. Οι αλλαγή τη τελευταία στιγμή. Βλέπουμε πώ είναι η τρίτη εφημερίδα, η οποία επιλέγει ω πρώτο θέμα τα αυθαίρετα, δώσει από 25 ευρώ το μήνα στο μεταξύ για χρέη σε εφορίες και ταμεία, το νέο σύστημα για ρύθμιση οφειλών, το τελικό σχέδιο για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών. Διχασμένη Βενεζουέλα, διαδηλώσεις έχουμε εκεί λοιπόν μετά την, ε, τον, την εκλογή του διαδόχου του Ούγκο Τσάβε. Ε, τεταμένη ατμόσφαιρα, 7 ε, νεκρού έχουμε από τι διαδηλώσει. Παρακολουθεί η διεθνή κοινότητα τι εξελίξει, ε, δεν δέχονται τον διάδοχο. Είναι σε αμφισβήτηση λοιπόν και έχουμε διαδηλώσει και σήμερα είχαμε και βλέπουμε πού θα οδηγήσει. Οι Αμερικανοί ψάχνουν στο μεταξύ τρομοκράτε ανάμεσά του. Ο τρόμο βασιλεύει στην Βοστόνη. Τα μυστικά για τη μάχη στι στρατιωτικέ σχολέ θα το δούμε αυτό στο εσωτερικό τη εφημερίδα. Και ο Αλπατσίνο ετοιμάζεται να γίνει ο Νάση. Νέα ταινία ετοιμάζει πιο άλλο άλλωστε το Hollywood για τον Έλληνα Κρίσο, τον Αριστοτέλειο Νάση και γνωστά ονόματα αναμένεται να παίξουν να ενσαρκώσουν μάλλον τον ε, Αριστοτέλη Νάση, τον μεγάλο αυτό Έλληνα, σε ταινία την οποία είδατε μπήκε στην επικαιρότητα και πάλι το θέμα μέσω τη πώληση του Σκορπιού. Δεν έχασε ευκαιρία η Αμερικανική Κινηματογραφική Εταιρεία να δημιουργήσει μια ταινία και φυσικά να αποκομίσουν πολλά έσοδα. Δεν τρώγονται οι τιμέ στα τρόφιμα, ένα δημοσίευμα στο οποίο θα σταθούμε πριν δου, ενημερωθούμε για τι στρατιωτικέ σχολέ. Έρευνα λοιπόν η οποία δείχνει αυξήσει μέχρι και 13% στα χρόνια τη κρίση. Στροφή έχουμε των καταναλωτών σε χαμηλή ποιότητα εμπορεύματα, διαπιστώνει η έρευνα. Χαμηλή ποιότητα κατά κάποιου ε, ε, είναι τα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα, για άλλου βέβαια είναι καλύτερα, κρατούμε τι επιφυλάξει, έχουμε μεταφέρει και άλλη έρευνα κάποτε για την ποιότητα των προϊόντων. Ο πληθωρισμός πέφτει λοιπόν, η ακρίβεια μένει, ειδικά στα τρόφιμα, οι ανατιμήσει που επισήμω καταγράφονται στα στατιστικά δεδομένα είναι υπερβολικέ μέσα στι συνθήκε πρωτοφανού ύφεση που έχουν διαμορφωθεί στην οικονομία. Προβλέψει έχουμε όμω για πτώση των τιμών. Μένει να δούμε λοιπόν τι ακριβώ θα γίνει, καθώ σε αρκετά προϊόντα, το επίπεδο των τιμών, μάλλον το, σε αρκετά προϊόντα, το τελευταίο τρίμηνο μόλι δεν παρουσιάζει ουσιαστικέ αυξήσεις, ίσως να έχουμε και μερικές, σε μερικά μειώσεις. Μένει βέβαια να το δούμε, πραγματικά δύσκολες στιγμές και από οικονομικής πλευράς πρέπει να πέσουν τα προϊόντα όσο μπορούν βέβαια και ε, επιτρέπουν και οι έμποροι. Αλλάζουμε ε, θέμα και θα πάμε στην τακτοποίηση με δόσεις και εκπτώσεις για τα πρόστιμα λοιπόν και για τις ευπαθείς ομάδες, Οποιοδήποτε αυθαίρετο κτίσμα ή αυθαιρεσία έχει γίνει μετά την 28η Ιουλίου 2011 θα θεωρείται εσαΐ παράνομο και θα βρίσκεται μονίμως υποκαθεστώς κατεδάφησης. Ε, στη ρύθμιση προβλέπεται φυλάκιση 6 μηνών και καμπάνες έως 100.000 ευρώ για όσους κάνουν ψευδή δήλωση. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, φυσικά θα ενημερωθείτε καλύτερα από του ε, τους λογιστές σας και για τις εκτόσεις που δικαιούστε σαν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όσοι είστε σε αυτές. Αυτά λοιπόν για ε, τα αυθαίρετα και τα πρόστιμα λοιπόν που έχουν επιβληθεί. Και αλλάζοντα, πάμε τώρα στο θέμα με τις στρατιωτικέ σχολέ. Είναι στο ένθετο σπουδάζω τη εφημερίδα του Ελεύθερου Τύπου. Βλέπουμε εδώ το εισαγωγικό του. Έξι και σήμερα λοιπόν για 20.000 υποψηφίου στρατιωτικών σχολών. Λίγη την ερχόμενη Τρίτη, 23 Απριλίου, η προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Πάμε στο εσωτερικό αυτού του ενθέτου λοιπόν ε, για να ενημερωθούμε καλύτερα. Περισσότερο να δούμε ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι υπηρεσίε όπου υποβάλλονται αυτά. Έτηση υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου, λοιπόν, μια φωτογραφία κεφαλή κατά προτίμηση έγχρωμη. Ε, στο πίσω μέρο της φωτογραφία πρέπει να γράφεται καθαρά το ονοματεπώνυμο. Φωτοαντίγραφο απολυτήριου, επικυρωμένο εφόσον έχουν αποφυτίσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και, ή και παλαιότερα. Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητα από το οποίο να προκύπτει η ελληνική ηθαγένεια του υποψηφίου, επικυρωμένη φωτοτυπία ε, των δύο όψεων τη αστυνομική ταυτότητα, δελτίο υγειονομική εξέταση υποψηφίου. Οι υπηρεσίε τώρα που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά είναι αποκλειστικά και μόνο οι ακόλουθε. Η Στατική Σχολή Ευελπίδων λοιπόν, για τα σώματα στρατού, ε, τμήμα εισιτηρίων εξετάσεων ε, στη Βάρη Αττική, βλέπουμε και τα σχετικά τηλέφωνα. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ε, για τη διοίκηση αεροπορική εκπαιδεύσεω στην Δεκέλεια λοιπόν και για την ΣΑΣ εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα Σχολή Εξωματικών Σωμάτων, πλήθο γεμιστού 2 Θεσσαλονίκη. Αυτά λοιπόν, ενώ για τη ΣΑΝ, για τι γυναίκε λοιπόν, Σχολή Εξωματικών Νοσηλευτική ε, στο στρατόπεδο Σακέτα, ενώ για τα ΣΜΗ, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα. ΣΜΗ, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Όσοι λοιπόν θα τα χαρτιά σα. Καλό να το κάνετε άμεσα. Μέχρι και την 3η, 23 Απριλίου γίνονται δεκτέ οι αιτήσει. Υποβολή του φακέλου με τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά, με αυτά που σα διαβάσαμε προηγουμένω. 20.000 υποψήφοι, να πούμε και ένα στατιστικό, για 800 μόλι θέσει. Αλλάζοντα και πριν αφήσουμε τον ελεύθερο τύπο, ενημερωνόμαστε για ένα βιβλίο το οποίο έγινε παιχνίδι και μάλιστα φέρει και ελληνική σφραγίδα. Χρυσή λοιπόν σε διαγωνισμό της Microsoft η δραστική εφαρμογή εκπαιδευτικού περιεχομένου της ομάδας Kinemat από το Πανεπιστήμιο Πειραιά είναι ο μεγάλος νικητής του φετινού ελληνικού φοιτητικού διαγωνισμού Imagine Cup της Microsoft. Η Γεωργία Κολυβά Γιώργο Μανολτζά, Μιχάλης Νικολαίδη και Κώστας Ντόκος, του βλέπουμε και στην φωτογραφία, από τα τμήματα ψηφιακών συστημάτων και πληροφορική του Εκπαιδευτικού Ιδρύματο, ανέπτυξαν μια ψηφιακή υπηρεσία που συνδυάζει το ηλεκτρονικό παιχνίδι, την ανάγνωση παραμυθιών από εικονογραφημένα εκπαιδευτικά βιβλία και τι χειρονακτικέ εργασίε των λιπούτιων, όπω κύβου, τουβλάκια και άλλα μικρά απτά αντικείμενα με στόχο την επιμόρφωση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των παιδιών μέσα στο παιχνίδι. Τους βλέπουμε λοιπόν εδώ, η ιδέα που διακρίθηκε είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συνδυάζει λοιπόν το ηλεκτρονικό παιχνίδι, την ανάγνωση παραμυθιών και τις χειρονακτικές εργασίες με σκοπό και στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων φυσικά των παιδιών. Πολλά συγχαρητήρια και από, από κάτω είδαμε πως συμμετείχαν και ξεχώρισαν πέντε φοιτητικέ ομάδες. Ομάδες λοιπόν που κατέθεσαν τις ιδέες τους ε, από ελληνικά πανεπιστήμια πάντα και διακρίθηκαν. Ξεχώρισαν λοιπόν στο Imagine Cup για φέτος. Πάμε τώρα στην ελευθεροτυπία. Στα δίχτυα του φόβου, γράφει η ελευθεροτυπία, στο ποτοσέλιδο της θέμα, Ομπάμα τρομοκρατία, αλλά η ταυτότητα των δραστών. Η Τρόικα έφυγε, διαγωνισμοί εταίρων ενόψη ανασχηματισμού δώστε και σώστε να μημοποιήσει η αυθερέτου σε 60 δόσεις, τελική ρύθμιση καθολικό, αλλά μείον 15% το χαράτσι. Πρώτα τελευταία σελίδα της εφημερίδας τώρα, ένα δημοσίευμα που μας ενημερώνει για μια προσπάθεια μαθητών του νομού Πέλας, που ερμηνεύουν κύματα του γερμανού δραματουργού Μπρέχτ, εμπνευσμένοι λοιπόν από τον Μπρέχτ, οι μικροί μαθητές. Ο Μπρέχτ λοιπόν αποτέλεσε αφορμή για το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού ακόμη για τους μαθητές του γυμνασίου με κείμενα που θίγουν το πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Οι μαθητές λοιπόν του Λυκείου προχώρησαν σε πολύ βαθιές αναλύσεις και σχολιασμούς των κειμένων του Μπρέχτ και αφού χωρίστηκαν σε συγγραφικέ ομάδες αποτύπωσαν τη σκέψη τους σε κείμενα λογοτεχνικής απόχρωση. Όλη η δουλειά των μαθητών των σχολείων που συνεργάστηκαν και δημιούργησαν εμπνευσμένα από το έργο του Μπρέχτ θα παρουσιαστεί αύριο 5η στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννητσών στις 10 το πρωί. Βλέπουμε λοιπόν πως τα σχολεία ε, βρίσκουν τρόπου να δημιουργήσουν, να σκεφτούν δημιουργικά και το, ο γερμανό δραματουργός, λοιπόν, ο Πρέχτ, έδωσε το έναυσμα. Αυτά λοιπόν και από την Ελευθερωτυπία και περνούμε στην Ελλάδα αύριο. Δώσει η μην σήμερα, γράφει η εφημερίδα στο ποτοσέλιδό τη, οι τελικέ ρυθμίσει για να σωθούν έσοδα και κόκκινα δάνεια. Η Ευρωβουλή κουρεύει τι αυξήσει. Της ΔΕΗ, αυτό που σα είπαμε και προηγουμένω, blackout στα τιμολόγια του ρεύματο, απόφαση δικαστηρίου στο Λονδίνο, η Χόχτιφ πίνει σαμπάνια στην υγεία του Σιμίτη. Απαλλάχθηκε από ΦΠΑ 163 εκατομμυρίων ευρώ. Λίγο πιο κάτω, η Μαργαρίτα πάλι στο κάδρο, ο Γιώργος Παπανδρέου απαξιεί για την προανακριτική το δημοσίευμα το συγκεκριμένο και χαμηλά αριστερά στην εφημερίδα συγκρούσει στην κόψη του εμφυλίου η Βενεζουέλα, οι αντιδράσεις για τον διάδοχο του Ούγκο Τσάβε. Πάμε στο εσωτερικό τη εφημερίδα. Εδώ σταματούμε σε δημοσίευμα που έχει να κάνει με την φορολογία. Ε, ετοιμάζουν λοιπόν τροπολογία για του 18 άρδες. Είπαμε λοιπόν πολλέ αντιδράσει. Ε, προσπάθησαν να εμφανίσουν στα χαρτιά τουλάχιστον να έχουν εισοδήματα οι 18 οι οποίοι δεν το έχουν φυσικά. Ε, ετοιμάζουν λοιπόν τη σχετική τροπολογία. Ανώ κάτω κοινωνικέ ομάδε και οικογένειε με τι ε, νέε φορολογίε. Για Διαμαρτυρίε λοιπόν γι' αυτό. Τι ισχύει φέτο θα δούμε τώρα στον σχετικό πίνακα. Για τα εισοδήματα του 2012 λοιπόν έχουμε αφρολόγητο 5.000 ευρώ. Όσοι είναι ηλικία έω 30 ετών με ετήσιο εισόδημα έω 9.000 ευρώ ισχύει αφρολόγητο 9.000 ευρώ. Για να εξασφαλιστεί αφρολόγητο 5.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξει στο 25% του εισοδήματο. Στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται αυτέ οι αποδείξει έρχεται φόρο 10% στην διαφορά από 9 έως 12.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου είναι 10%, από 16 έως 22 ο συντελεστής 25%, 26 έως 32 35% και 32 έως 40.000 ευρώ σε 35%. Τώρα άνω των 100.000 ευρώ ο φόρος είναι 45%. Αυτά ισχύουν για φέτος, ενώ χιλιάδες θα είναι οι νέοι και οι νέες που θα πρέπει να αποδείξουν ότι συντηρούνται, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, από τους γονείς τους με κάποιον τρόπο για να αποφύγουν φυσικά την φορολόγηση. Πάμε στην εφημερίδα Εστία τακτική ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό. Η καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό, γράφει η Εστία. Και λίγο πιο χαμηλά θωρακίζονται οι Ευρωπαϊκέ Τράπεζε. Πάμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών. Και από την Μίγα Ξύγκη, γράφει η εφημερίδα. Τώρα οι πρακτικές ρυθμίσει θύλα μέτρων τον Ιούνιο για τα αυθαίρετα, τα ληξιπρόθεσμα, τα κίνητα και τα στεγαστικά το δημοσίευμα. Ψάχνουν στο σκοτάδι δράστηκε κίνητρα, αγωνία και φόβο στη Βοστόνη. Ε, κλίμα εμφυλίου στη Βενεζουέλα, βιάζεται ο Μαδούρο, αμφισβητεί ο Καπρίλη. Σκούπα στο μεταξύ, στο μεταξουργείο, για χάρη του Γιάσονα, η κυβέρνηση και ο Δήμο Αθηναίων θα καθαρίσουν την περιοχή για να προχωρήσει η fast track αξιοποίηση 30 κτίριων. Παίρνουμε τώρα στην καθημερινή. Φωτογραφία, ε, η φωτογραφία μα έρχεται από τον κεντρικό τερματικό σταθμό τη Νέα Υόρκη, εκεί περιπολούν εθνοφρουροί. Χθε ήταν αυτή. Ε, αυτό και σήμερα βέβαια παραμένουν εκεί εθνοφρουροί μετά τα διπλά ε, την διπλή βομβιστική επίθεση στη Βοστόνη για κάθε λοιπόν ε, ενδεχόμενο περιπολούν σε κεντρικά σημεία όλη τη Αμερική. Δόσει για να γεμίσουν τα ταμεία, εξόφληση με 20-25 ευρώ μηνιαίου για οφειλέ σε δημόσιο και ταμεία, τετραετή περίοδο χάριτο για ενήμερα ενυπόθηκα δάνεια, νομιμοποίηση αυθερέτων με καταβολή 500 ευρώ. Με χύτρε ταχύτητα οι βόμβε στη Βοστόνη, και λίγο πιο δίπλα Αντώνη Σαμαρά, σύγκρουση με όσου πολεμούν την κάθε αλλαγή από το βήμα του Economist. Χαμηλά στην εφημερίδα Τροπολογία Επανεκκίνηση Ναυπηγείων, Ελευσίνα και Σκαραμαγκά. Γαλλία-Ελλάδα πρώτε στο αλογίσιο κρέα. Καταγράφησαν τα περισσότερα κρούσματα του διατροφικού σκανδάλου. Πρώτη η Γαλλία, δεύτερη η Ελλάδα στην κατανάλωση. Φόβη για πολλού νεκρού στο Ιράν. Ο σεισμό λοιπόν των 7,8 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Ιράν. Το χτύπημα αυτό του εγκέλαδου λοιπόν, το οποίο έγινε ιδιαίτερο αισθητό από το Καράτσι και το Ντουμπάι μέχρι και το Νέο Δελχή, γύροντα φόβου για εκατόμβε στον το Ανατολικό Ιράν, όπου εντοπίστηκε το επίκεντρό του. Είπαμε πω δεν έχουμε ακόμη τα επίσημα ε, στοιχεία, κάποια στοιχεία να σα ανακοινώσουμε. Ριζοσπάστη. Δυναμώνουμε το μέτωπο, το πάλι ε, των εργατών, των αυτοπασχολουμένων, των φτωχών αγροτών. Ανακοίνωση λοιπόν του ΠΑΜΕ για την πρωτομαγιά και Εχθέ η απεργία των αυτεργατών δεν γύρισε προπέλα, γράφει ο ριζοσπάστη. Τα νέα τώρα. Μην πετάτε τα λεφτά σα στι χωματερέ. Επιστολή κόλαφο προ τον Πρωθυπουργό από τον αρμόδιο επίτροπο Ιωάννη Χάν. Λίγο πιο δίπλα ρυθμίσει σε 48 δόσει στεγαστικά εισφορέ και φόροι. Αυθαίρετα ποιοι μπορούν να γλιτώσουν τα πρόστιμα. Και πρόσωπο τη τραγωδία ο μικρό Μάρτιν, ο 8 που έχασε στη ζωή του στην Βοστόνη, περίμενε τον πατέρα του να τερματίσει εκεί στον Μαραθώνιο. Αλλάζοντα σελίδα. Μένοντα μάλλον στο εσωτερικό τη εφημερίδα, σταματούμε σε δημοσίευμα που έχει να κάνει με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Δύο ξύλινε φωλιέ λοιπόν που έφτιαξαν μόνοι του χάρησαν οι 20 μαθητέ του επαγγελματικού λυκείου Γαλατσίου. Βλέπουμε το φωτογραφικό στιγμιότυπο, οι οποίοι μαζί με του καθηγητέ του επισκέφτηκαν χθε τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερόνιμο. Τα παιδιά ενημέρωσαν τον Μακαριότατο για το Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κατασκευή Ξύλινη Φωλιά που διοργανώνει το σχολείο του και χάρισαν φωλιέ που είχαν βραβευθεί σε προηγούμενο διαγωνισμό. Στον φετινό 16ο διαγωνισμό, λοιπόν, οι κατασκευέ δεν θα επιστραφούν στου διαγωνιζόμενου, αλλά θα τοποθετηθούν σε δέντρα στο Άλσος Βέικου, στο Γαλάτσι, στο Πάρκο Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Αντώνη. Ε, Τρίτσι στο Ήλιον καθώς και σε άλλα πάρκα. Μαθητέ και εκπαιδευτικοί, λοιπόν, κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο, τον ανακήρυξαν, τον ανακήρυξαν μάλλον επίτιμο μέλο του διαγωνισμού. Αλλάζοντα τώρα και πριν αφήσουμε τα νέα, θα σταματήσουμε σε δημοσίευμα που έχει να κάνει με το κινητό μα τηλέφωνο, το οποίο ίσω να αποδεικνύεται, αποδεικνύεται μάλλον ότι έχει και άλλε ε, λειτουργίε. σω λοιπόν το τηλέφωνο να, να ρηχθεί και στη μάχη κατά του στρε. Γίνονται πολλές τέτοιες προσπάθειες στις ΗΠΑ, για την κινητή τηλεφωνία λοιπόν, με τις κατάλληλες εφαρμογές μπορεί κανείς να γνωρίζει όχι μόνο τα επίπεδα άγχους, αλλά και να διαβάζει τρόπους θεραπείας με το κινητό τηλέφωνο, το οποίο λοιπόν κατά κανόνα είναι πηγή άγχους και στρες, έτσι. Γιατί έχει μια τάση λοιπόν να χτυπάει την χειρότερη στιγμή, εκτός ωραρίου. Ε, και όμως η ίδια συσκευή μπορεί να γίνει ο υπαριθμόν ένας σύμβουλος και φίλος μας στη μάχη κατά του άγχους. Με τις κατάλληλες εφαρμογές, όσοι έχουν έξυπνα κινητά τηλέφωνα, μπορούν να πάσα στιγμή να γνωρίζουν τα επίπεδα στρες τους, αλλά και να προτείνουν τρόπους και θεραπείες ώστε να αντιμετωπίζουν αυτά άμεσα. Στις ΗΠΑ, οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογέ εναντίον του στρες είναι η νέα μόδα στο διαδίκτυο. Οι σύγχρονε συσκευέ μπορούν να συλλέξουν τα δεδομένα από το σώμα μα και να μα ενημερώσουν ανα πάσα στιγμή για το επίπεδο του στρε μα. Για παράδειγμα, η εφαρμογή λοιπόν, που αποκαλείται GPS για την ψυχή πηξίδα, είναι ένα εργαλείο για τον έλεγχο των αρνητικών συναισθημάτων. Το διαθέτει λοιπόν η Αριάννα Χάφινγκτον, διευθύντρια ε, του ομίλου Χάφινγκτον, και η εφαρμογή ενημερώνει αμέσως τον κάτοχο του κινητού τηλεφώνου για το τεστ ε, στρε που έχει κάνει και δεν πήγε καλά. Ό,τι λοιπόν δεν πήγε καλά τον ενημερώνει και με ένα ε, γραπτό μήνυμα, με το γραφικό αυτό που εμφανίζει το κινητό τηλέφωνο τον ενημερώνει ότι έχει ανέβει το επίπεδο του στρες και καλό θα είναι να ηρεμήσει. Αφήνουμε λοιπόν και την εφημερίδα των νέων. Στο σημείο αυτό θα σας δείξουμε τους τρόπους επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310 729 219. Δίπλα ακριβώ βλέπετε τον αριθμό fax, ενώ ακριβώ από κάτω το email μα infopapaki.tv4ε.gr. -e Μπορείτε επίση να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μα www.tv4ε.gr. -e Εκεί ενημερώνεστε για το πρόγραμμα μα τόσο για Ελλάδα όσο και για εξωτερικό, όπου και αν φτάνει το σήμα τη 4ε. Και φυσικά μα βλέπετε και μέσω live streaming. Ήταν η εκπομπή μέρα με τη μέρα. Σα ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο.